Πληροφορούμαστε ότι συνέβη θαύμα. Το θαύμα συνέβη στον Ευαγγελισμό και εξαφανίστηκαν τα ράτζα. Καλησπέρα κύριε Φερεντίνο, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βουλιόπουλε, σε εσάς και στους οδράτες σας. Έχουμε τέτοιο ευτυχές γεγονός στον Ευαγγελισμό? Ναι, φαίνεται ότι μπροστά στην προεκλογική περίοδο αρχίζουν και γίνονται διάφορα μαγικά. Εξαφανίζονται τα ράντζα, εξαφανίζονται οι ασθενείς από τα νοσοκομεία. Κατά τη προσφυλή τακτική της κυβέρνησης να εξαφανίζει γενικά τα προβλήματα, όπως και είχαμε το καλοκαίρι και στην τουριστική περίοδο, που εξαφανίστηκε η πανδημία και ο COVID. Μάλιστα. Πού θα πει? Που θα πει ότι πράγματι στο νοσοκομείο στις τελευταίες εφημερίες έχουμε παρατηρήσει μια αρκετά μεγάλη μείωση στην προσέλευση των ασθενών. Δηλαδή εκεί που στο νοσοκομείο απευθύνονταν περίπου 1.500 ασθενείς κατά μέσο όρο στις εφημερίες, πλέον έχουμε φτάσει σε νούμερα 600 με 700 στις τελευταίες εφημερίες, το οποίο έχει βέβαια και αντανάκλαση και στον αριθμό των ασθενών οι οποίοι θα νοσηλευτούν μέσα στο νοσοκομείο. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν έχουμε φτάσει στο 21ο αιώνα για να εξαφανίσουμε τις εικόνες ντροπής που έχουμε τα ράντζα τα νοσοκομεία, εικόνες που όλοι έχουμε λίγο πολύ έρθει αντιμέτωποι, είτε ως υγειονομικοί είτε ως ασθενείς μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά νομίζω ότι στην εποχή της ρομποτικής ιατρικής θα έπρεπε να συζητάμε άλλα θέματα και όχι τέτοια ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί 30 και 40 χρόνια πριν. Αν λοιπόν αυτό το οποίο έχει γίνει είναι να έχει μειωθεί στο μισό περίπου η προσέλευση ασθενών, τότε ή θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε έθνος που το DNA του άρχισε να δουλεύει και δεν αρρωσταίνουμε με τους ρυθμούς που αρρωσταίναμε πριν από μια εβδομάδα, ή ότι συνεχίζουμε να αρρωσταίνουμε με τους ίδιους ρυθμούς αλλά οι ασθενείς διοχετεύονται αλλού? Αυτό φαίνεται ότι πραγματοποιείται τις τελευταίες μέρες, γιατί από συναδέλφους που μιλάμε και με άλλα νοσοκομεία φαίνεται ότι η πίεση έχει αυξηθεί στις υπόλοιπες υγειονομικές δομές, είτε αυτό αφορά το νοσοκομείο Αττικών με το οποίο συνεφημερεύουμε στις γενικές εφημερίες, είτε τον Ίμιτς, το οποίο καλείται να λειτουργήσει επικουρικά προς τον Ευαγγελισμό διαθέτοντας 50 κλίνες για να μπορέσει να αποσυμφορήσει το νοσοκομείο. Όπως και να έχει, οι δημόσιες δομές, κύριε Βογιόπουλε, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Οι ασθενείς είναι συγκεκριμένοι, μακάρι όλος ο κόσμος να είναι καλά και να είναι μακριά από τα νοσοκομεία, δεν το συζητούμε. Αλλά κάπου στην εξίσωση δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, οι προσελεύσεις στον Ευαγγελισμό και αυτή η μείωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα 100 περιστατικά που αντιμετώπισε τον Ίμιτς τις τελευταίες τρεις εφημερίες. Οπότε είναι αυτό που περιγράψατε, ότι πολύ απλά ένας κόσμος ανακατευθύνεται σε άλλες δομές, είτε αυτές αφορούν τον δημόσιο ή ακόμα και τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό παρουσιάζεται ως μια επιτυχία από το Υπουργείο, όπως επιτυχία παρουσιαζόταν η ενίσχυση κάποιων δομών, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, με προσωπικό, βέβαια προσωπικό που μετακινούνταν από άλλα νοσοκομεία, κατά την προσφυλή τακτική ότι κλείνω μια τρύπα σε ένα χώρο, ανοίγοντας μια τρύπα σε έναν άλλο χώρο. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τη γρήπη, με τον κορονοϊό, πώς είναι τα πράγματα, κύριε Φερεντίνο? Υπάρχει πίεση? Πίεση υπάρχει, όπως υπάρχει κάθε περίοδο μέσα στο χειμώνα, που υπάρχει έξαρση των αναπνευστικών δημόξεων και αντίστοιχα αύξηση και στις προσέλευση στα επίγοντα και στην αύξηση των νοσηλιών. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται κάθε χρόνο, ωστόσο η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι προσπαθούμε αυτά τα στατικά να μπαίνουν όσο το δυνατόν σε θαλάμους μονώσεων, ώστε να αντιμετωπίζουμε και το κομμάτι της ενδονοσοκομιακής διασποράς και να μπορούμε με έναν τρόπο να προφυλάξουμε τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό από το να νοσήσουν. Όλα αυτά δεν είναι μόνο οι λοιμώξεις του αναπνευστικού οι οποίες ταλαιπωρούν τους ασθενείς σε αυτή την περίοδο, είναι και η υπόλοιπη νοσηρότητα η οποία έχει ήδη βγει στην επιφάνεια μετά την πανδημία, καθώς ένας κόσμος που είχε προβλήματα υγείας χρόνια απήχε από τις δημόσιες δομές λόγω του κορονοκεντρικού χαρακτήρα που είχε πάρει το σύστημα υγείας το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση στην υπόλοιπη νοσηρότητα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Κύριε Φερεντίνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.